σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε εσείς. Καλή Τετάρτη να έχουμε και είσαι έτοιμη. Φυσικά, και καλό μήνα και είμαι πανέτοιμη να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Φύγαμε. Νούμερο 6, λοιπόν, όπως βλέπετε, έρχεται η κούκλα Μπάρμπι με σχολίωση. Είναι στην οικογένεια της κούκλας αυτής. Είναι αδερφή της γνωστής μας, πασίγνωστης κούκλας. Και αποφάσισε η εταιρεία, λέει, από φέτος να λανσάρει αυτήν την κούκλα με σκοπό να συμπεριλάβει όλες τις ομάδες ανθρώπων και τα παιδιά μέσα από αυτό το προϊόν. Είναι μια κούκλα η οποία φοράει έναν άρθηκα στη σπονδυλική στήλη. Βέβαια. Και απεικονίζει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και ένα παιδάκι να έχει να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και υπάρχει και αντίστοιχη κούκλα που το αναλογεί, ας πούμε. Κάπως έτσι το έχουν φανταστεί. Και ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει βγάλει γενικά διάφορες κούκλες που αντιπροσωπεύουν διάφορες ομάδες ανθρώπων, αν μπορώ να το πω έτσι. Και πολύ καλά κάνει. Βέβαια. Και στο νούμερο 5 σας έχουμε τη λύση για το κάμπινγκ. Φύγαμε. Φαίνεται ένα απλό τροχόσπιτο, όμως δεν είναι, Μάριον, γιατί αυτό είναι το τροχόσπιτο φυσαρμόνικα που βλέπεις εδώ πέρα. Έλοχο. Είναι μόλις 30 τετραγωνικά μέτρα, το μεταφέρεις όπου θέλεις, χωράει μέχρι και 4 άτομα και πρέπει να σου πω ότι, όπως βλέπεις, ανοίγει, μεταμορφώνεται, επειδή μπορείς να τον αξιοποιήσεις το χώρο αυτόν, όπως βλέπουμε το μετακινείς, αλλά μπορείς να το ανοίξεις και σε τέντα και σχηματίζεται μια εξέδρα που μπορείς να κάτσεις σαν σε μπαλκόνι ή να πιεις το καφεδάκι σου ή να ψαρέψεις. Ο χώρος κιόλας είναι ξεχωριστός, δηλαδή υπάρχει διαχωριστής δωματίων. Άρα υπάρχει και ιδιωτικότητα. Δηλαδή υπάρχει και άνεση. Βέβαια, δεν είναι απλό. Αν τσακωθείς, ας πούμε, πας εσύ στο δωμάτιο, όσο εγώ στο δικό μου. Μα πάει ο ένας στη μία φυσαρμόνικα, όλο στην άλλη. Και πόσο ευρύχωρο είναι, έτσι. Κοίτα, χωράει καναπές, χωράει σκάλα, κρεβάτι, φωτιστικό. Παιδί μου, πολύ ωραίο αυτό το πλανάκι. Γενικά από παλιά το φλερτάρω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Θες να πάρεις και εσύ τροχό στο φυσαρμόνικα. Η μητέρα μου ήθελε, αλλά γενικά αυτό του το έχει στο σπίτι σου και το στείνει και το παίρνει και το πας όπου θες. Συν αυτή εδώ την άνεση και την δυνατότητα βεράντα και όλα αυτά. Πολύ δηλαδή. Είναι απίστευτο, έτσι. Έτσι. Και τώρα πάμε σε ακόμα κάτι απίστευτο, στο νούμερο 4, γιατί επιστρέφουν τα ντόντο στη ζωή μας μετά από 4 ολόκληρους αιώνες. Τα ντόντο! Τι ενθουσιασμός ήταν αυτός για τα ντόντο! Καλά, τα ντόντο! Να τα παιδιά, τα ντόντο! Έτσι ήταν τα ντόντο! Ναι, έτσι ήταν το γνωστό αυτό πουλί. Είναι κατηγορία πουλιού, τέλος πάντων. Υπτάμενο. Ναι, επιστρέφει, λέει, στη ζωή μας αν τα καταφέρει μία εταιρεία γενετικής να κάνει αυτό που έχει οραματιστεί. Δηλαδή, τι? Θέλει να πάρει, λέει, το γονιδίωμα του ντόντο, να το επεξεργαστεί, να δει κατά πόσο μπορεί να το διοχετεύσει σε οικογένεια, σε ξαδέρφια, της ίδιας οικογένειας πουλιά με τον ντόντο, για να δει αν μπορεί να το επαναφέρει στη ζωή μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αυτό το είδος έχει εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. 400 χρόνια. Ο Γιάννης, βέβαια, που έχει δει τα πρόσφατα κινούμενα σχέδια, φαίνεται ότι υπάρχει το συγκεκριμένο είδος. Κάπου σε μια ταινία. Είχα και εγώ σπίτι μου ντόντο. Είχες και σπίτι σου. Το κλουβί το είχα, το τάιζα, βέβαια, αλλά μου φύγε. Αρκουδάει, λούτρινο θα ήταν. Και λέει ότι αν τα καταφέρουν μετά από αυτό, ο επόμενος στόχος τους είναι να φέρουν και τα μαμούθ πίσω στη ζωή μας. Υπέροχο θα είναι αυτό, τέλειο. Νομίζω στους δρόμους έτσι στην εθνική οδό. Όπως σκεφτεί καλά στην επιστημονική κοινότητα. Μήπως φέρουν και δεινόσαυρους, κάτι τέτοιο. Κάθε και ο μετεωρίτης θα μας εμφανίσει όλους. Λοιπόν, αφήστε τα ζώα σας. Στο νούμερο 3 σας έχω το μεγαλύτερο νούφαρο που έχετε δει. Είστε έτοιμοι? Ναι, ναι, πολύ. Το νούφαρο, λοιπόν, που σπάει όλα τα ρεκόρ. Είναι το είδος Βικτόρια Μπολιβιάνα, όπως ονομάζεται, και έχει αναγνωριστεί από το ρεκόρ Guinness ως το μεγαλύτερο είδος νούφαρου που έχει βρεθεί ποτέ στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι αντέχει βάρος μέχρι και 176 κιλών. Ανεβαίνει δηλαδή άνθρωπος άνετα επάνω. Βέβαια, και 2 και 3 άνθρωποι και έχει διάμετρο 10 πόδια, λέει, 6 ίντσες. Τι να σου πω τώρα, έχει βρεθεί, λέει, στους βασιλικούς βοτανικούς κήπους του Λονδίνου εδώ και 170 χρόνια. Να το παιδάκι. Έχει ανέβει πάνω. Έχει κρατάει και την ταμπέρα του ρεκόρ Γκίνες. Οπότε, άμα θέλουμε να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε ένα πικνίκ πάνω στο νούφαρο, μου λέτε, το κανονίζω, στη λίμνη και ανεβαίνουμε. Έτσι. Εγώ γενικά και τα έξοδα δικά σου, γιατί επίσης έτσι. Προσπαθώ γενικά τρόπους να μπούμε στο ρεκόρ Γκίνες με όλα αυτά που βλέπετε. Και μου φαίνεται πολύ εύκολο. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, πάμε κατευθείαν στο νούμερο 2 και θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε πιστά αντίγραφα διασήμων έργων τέχνης. Τι
κοιτάξτε αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης, τα οποία τώρα αυτές οι φωτογραφίες τις έχουμε πάρει από μία σελίδα στο Facebook που λέγεται Απομόνωση. Αυτοί οι άνθρωποι την περίοδο, την περίοδο της καραντίνας έβαλαν λίγο περισσότερο το μυαλό τους να δουλέψει. Ήταν από αυτούς, ρε παιδί μου, που η φαντασία τους έτσι κάπως οργίαζε. Και είδαν τα έργα τέχνης, πήραν έναυσμα από αυτό και προσπάθησαν με το δικό τους εφάνταστο τρόπο να τα αποτυπώσουν με ό,τι είχαν στο σπίτι. Απίστευτο. Ας πούμε εδώ βλέπεις ότι κάθεται πάνω στο σκυλάκι του. Το άλογο του αντίστοιχο λιοντάρι, ας πούμε. Εδώ τα παιδιά αυτά έβαλαν τα αντίστοιχα ρούχα, δηλαδή έκαναν... Όλα αυτά τέχνη... στην περίοδο της καραντίνας, να ξαναπούμε. Υπήρχε πολύ βαρεμένη, αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι ένας εφάνταστος τρόπος, ειδικά εδώ με το σκύλο, ο οποίος δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Πάντως, ανακαλύψαμε ποιοι είχαν όντως χαρτί υγεία σπίτι τους. Πολλοί από εμάς δεν είχαμε. Και είχαμε λήψεις, ναι. Και στο νούμερο 1, Βαλεντίνε, Βαλεντίνε, είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Αν το τελευταίο διάστημα έχετε χωρίσει με τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας και ήταν κάπως άδοξος ο χωρισμός, σας έχουμε τη λύση. Θα πάτε στο ζωολογικό κήπο του Σαν Αντώνιο και εκεί πέρα ο ζωολογικός κήπος σε αφήνει να δώσεις το όνομα του πρώην σου ή της πρώην σου σε μια κατσαρίδα, την οποία αργότερα θα την ταΐσουν στα ζώα του ζωολογικού κήπου. Για να πάρεις την εκδίκησή σου. Άντε πάλι με τις εκδικήσεις. Αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος δεν γιορτάζεται πλέον για την αγάπη, αλλά για την εκδίκηση. Σου λέει δεν για τον ξέρω, πρώην. Δηλαδή, είναι για τον πρώην όμως, όχι για τον νυν, είναι για αυτό που σε χάφησε. Καλά, και ο νυν πρώην μπορεί να γίνει σε λίγο. Δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, αν τη δω στο σπίτι, ας πούμε, πρώτα να τη βαφτίσω, να κάνω ονοματοδότηση και μετά να τη βγάλω έξω από το σπίτι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Γιατί να τρέχω εκεί. Σου έχει κάνει βλακεία ο πρώην σου και σε χωρίζει. Πα στο ζωολογικό κήπο και δίνει το όνομά του στην κατσαρίδα. Ναι. Και την κατσαρίδα αυτή την ταΐζουν στα ζώα. Μία μόνο. Όσες θες. Γιατί μπορεί να είναι πολύ πρώην, ας πούμε. Είναι 10 δολάρια. Να εκδικηθείς πολύ κόσμο. 10 δολάρια κατσαρίδα. Εσύ όσο θες, δεν ξέρω τώρα πόσο θες να δώσεις. Πληρώνεις την κατσαρίδα. Ναι, και άμα θες να στείλεις και βίντεο στον πρώην σου με την κατσαρίδα που την ταΐζουν, είναι 150 δολάρια, σου λέει. Α, τώρα θα δεις. Ναι. Τι μπαρ έχουν δημιουργηθεί για να πηγαίνεις να χωρίζεις, να λες τα σώψυχά σου και αυτά. Τι εδώ βλέπω ονοματοδοσίες σε κατσαρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν βαδίζουμε καλά προς τις 14 του Φεβρουαρίου. Crying a cockroach, λέει αυτό το εγχείρημα. Έτσι. Αυτά είχαμε για σήμερα. Γεια σας. Γεια σας και αντίο.